Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η σημερινή μας κινητοποίηση αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα για τη μορφή και το περιεχόμενο με το οποίο θα πρέπει να οργανώνουμε τους αγώνες μας με όρους συμμαχίας, με πλαίσιο και αιτήματα που να απαντούν στην καρδιά των πραγματικών αναγκών μας, με αιχμή για τη σημερινή μας κινητοποίηση, τη λήψη με ευθύνη της κυβέρνησης και των δημοτικών αρχών, όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών μας και των εργαζομένων. Είναι αλήθεια πως οι συνθήκες της πανδημίας ανέδειξαν με ιδιαίτερη ένταση όλα τα διαχρονικά προβλήματα, τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, ασφαλείς υποδομές στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς, την απόλυτη γύμνια σε μέτρα πρόληψης υγιεινής και ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το γιατί οι εργασιακοί χώροι αποτελούν εστίες διασποράς της νόσου. Οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό εκφράζονται στους παιδικούς σταθμούς με την ύπαρξη μιας καθαρίστριας ανά παιδικό σταθμό, η οποία καλείται να εφαρμόσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε χώρους εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, με την ύπαρξη πολλές φορές μιας παιδαγωγού για 20 και 25 παιδιά προσχολικής ηλικίας, με δύο παιδαγωγούς ανά 18 βρέφη, με τη μετακίνηση παιδαγωγών από σταθμό σε σταθμό προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, καταστρατηγώντας εκ των πραγμάτων τα πρωτόκολλα για την αποφυγή της επαφής των παιδιών του ενός τμήματος με το άλλο. Στα σχολιά, με μια καθαρίστρια ανασχολική μονάδα, η οποία στα όρια της εξάντλησης πολλές φορές καλείται να εφαρμόσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε χώρους που συγχρονίζονται εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί και που πολλές φορές μπορεί και η ίδια να ανήκει σε ευπαθή ομάδα και να αναγκάζεται να το αποκρύψει ώστε να μην χάσει τη δουλειά της. Αντίστοιχα, ιδιαίτερα δύσκολη περιγράφεται η κατάσταση για τους εργαζόμενους στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και ιδιαίτερα στην κατοίκον βοήθεια, όπου ένα ή δύο εργαζόμενοι ανά ειδικότητα καλούνται να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της πανδημίας, δουλεύοντας αργίες, Σαββατοκύριακα, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Οι τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές εκφράζονται στην πράξη με τη λειτουργία παιδικών σταθμών σε κτίρια που δεν εξασφαλίζουν επαρκή αερισμό, ακόμα και σε ημιυπόγεια, αίθουσες όπου στην κυριολεξία τα παιδιά στηβάζονται το ένα πάνω στο άλλο, χωρίς την ύπαρξη σπιθαμής ελεύθερου χώρου, με αίθουσες ύπνου όπου τα παιδιά κοιμούνται το ένα δίπλα στο άλλο, με σχολικά κτίρια όπου μέσα σε αίθουσες ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων στηβάζονται 25 και 27 μαθητές, χωρίς καν να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων. Ενώ δραματική αντίστοιχα περιγράφεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση των απαιτούμενων μέτρων ατομικής προστασίας, όπου τίνει να γίνει κανόνας τόσο στους παιδικούς σταθμούς όσο και στα σχολεία, οι καθαρίστριες να αναγκάζονται να εργαστούν πολλές φορές με τα δικά τους ρούχα, χωρίς ρόμπες εργασίας, χωρίς ρόμπες μιας χρήσης όπου αυτό απαιτείται, με μάσκες που έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για να προφυλάξουν τον εαυτό τους, με γάντια μιας χρήσης που τις περισσότερες φορές είτε αγοράζουν οι ίδιες είτε το ίδιο το σχολείο. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, με ιδιαίτερη έμφαση στην υπηρεσία κατοίκων βοήθειας, όπου εκ των πραγμάτων απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Για όλη αυτή την κατάσταση, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, που διαμορφώνεται σήμερα, υπάρχουν υπαίτιοι και αυτοί έχουν όνομα και επίθετο. Και δεν είναι άλλοι από τις κυβερνήσεις διαχρονικά, αλλά και από τις δημοτικές αρχές, ως αναπόσπαστο κομμάτι του κρατικού μηχανισμού, όπου στο επίκεντρο της πολιτικής τους δεν ήταν ποτέ ο άνθρωπος και οι ανάγκες του για μια ασφαλή και αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα, αλλά το κυνήγι του κέρδους, που αυτό στους Δήμους εκφράζεται με την εμπορευματοποίηση των κοινωνικοπρονοιακών δομών, με την ανταποδοτικότητα, με τη σχέση κόστους-οφέλους που αποτελεί τη βασική γραμμή στην ασκούμενη πολιτική τους. Ταυτόχρονα όμως, αγαπητοί συναγωνιστές, μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες και σύνθετες συνθήκες για όλους μας, πέρα από τις δυσκολίες, αναδείχθηκαν και οι νέες δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας.
δυνατότητες που γεννάει η ίδια η ζωή. Μέσα από την αναγνώριση του σπουδαίου ρόλου που επιτελεί σήμερα η καθαρίστρια στο σχολείο, στον παιδικό σταθμό, για την ύπαρξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την υγεία των παιδιών μας, με ιδιαίτερη έμφαση σήμερα. Ανέδειξε τη συμβολή των εργαζομένων στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και πιο συγκεκριμένα στην κατοίκον βοήθεια, οι οποίοι συμβάλλουν σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στην αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της νοσηλείας των ασθενών στο σπίτι. Ανέδειξε, συνάδελφοι και συναδέλφισες, με λίγα λόγια, το βαθύ περιεχόμενο του συνθήματός μας, που γεννήθηκε μέσα στο δρόμο του αγώνα. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Με τη δύναμη που απορρέει από το δίκιο μας, με την ευθύνη που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας, είναι η ώρα να ενώσουμε τη φωνή μας, οι εργαζόμενοι στους Δήμους, οι γονείς των λαϊκών οικογενειών, απαιτώντας από την κυβέρνηση εδώ και τώρα τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας των παιδιών μας και των εργαζομένων με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες. Απαιτούμε τη μείωση της αναλογίας παιδιών και παιδαγωγών στους παιδικούς σταθμούς με την αντίστοιχη δημιουργία ολιγομελών τμήματων, της προσλήψης όλου του αναγκαίου παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού, μόνιμη και σταθερή δουλειά, ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτούμενοι όροι υγιεινής για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Καμία απόλυση συμβασιούχων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, διενέργεια προληπτικών διαγνωστικών τεστ με ευθύνη της κυβέρνησης και προσλήψεις παιδιάτρων σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και γιατρών εργασίας, ενταγμένων στο πρωτοβάθμιο σύστημα φροντίδας υγείας. Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των σχολικών καθαριστριών, οι οποίες εργάζονται με καθεστώς εργασιακής ομοιρίας και επιπλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτούμενοι όροι υγιεινής και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Χορήγηση με επάρκεια όλων των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολικών κτηρίων, των παιδικών σταθμών, των κοινωνικών δομών, καθώς και στο παιδαγωγικό προσωπικό. Έχουμε δίκιο, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, θα το κερδίσουμε στο δρόμο και έχω βαθιά πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε.